από κλωτσοσκούφη και απικία χρέους μέσα στην Ευρώπη ένα ισότιμο δημοκρατικό μέλος που δίνει προοπτική στους κατοίκους του και πριν από όλα στη νέα γενιά. Τα καλύτερα μυαλά της χώρας είναι στο εξωτερικό και βοηθάνε άλλες οικονομίες. Ενώ έχουν ξοδευτεί δισεκατομμύρια εδώ. Για να γίνουν κατάλληλοι να προσφέρουν. Δεν αντέδρασα μόνο εγώ, ήταν άμεση και καθολική η τοποθέτηση των αρμόδιων κυβερνητικών στελεχών και όλου του ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτές οι απόψεις απέχουν πόρο όχι μόνο από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω με την ευκαιρία, και δεν αφορά μόνο το συγκυβερνό κόμμα των Ανεξαρτητών Ελλήνων, αφορά κατά τη γνώμη μου τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δουλεύει μια κυβέρνηση. Κάθε υπουργός έχει όχι απλώς το δικαίωμα, την υποχρέωση να σκέφτεται πράγματα, να εισέχεται πράγματα. Αλλά πριν ανακοινωθούν, νομίζω ότι πρέπει να συζητιώνται, να εγκρίνονται ως συλλογικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης αρμοδίως. Το Υπουργικό Συμβούλιο, τις αρμόδιες επιτροπές με τον Πρωθυπουργό, διότι όλο το άλλο παράγει σύγχυση. Κατά τα άλλα, επειδή αναπτύχθηκε κατά τη γνώμη μου ένας υπερβολικός θόρυβος γύρω από το θέμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με την κυβερνητική συνοχή, και επειδή μέρες που είναι ακούω και διαρκώς θα αντέξει, δεν θα αντέξει η κυβέρνηση, έχω να πω το εξής. Η κυβέρνηση είναι σταθερή, διαθέτει τη στήριξη περισσότερων βουλευτών από αυτούς με τους οποίους κυβέρνησε τη χώρα για 3,5 ολόκληρα χρόνια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1990-1993, πριν τον ρίξει ο Σαμαράς. Και το λέω αυτό, ότι θυμίζω ότι τον Μητσοτάκη τον έριξε ο Σαμαράς, γιατί τώρα βλέπω κάτι περίεργες συμμαχίες μητσοταγικών σαμαρικών στη Νέα Δημοκρατία. Το λέτε εν όψη και τις εκλογές αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία. Διαπιστώσεις. Το θεωρείτε απίθανο, κύριε Παπαδημούλη, εν όψη της ψήφισης του ασφαλιστικού να υπάρξουν απώλειες, ή θεωρείτε ότι δεν υπάρχει περιθώριο απολειών? Και την κουβέντα, για να προσθέσω αυτό που λέει η Μαρία, την κουβέντα την ανοίγει η κυβέρνηση, κύριε Παπαδημούλη. Με τις έμεσες προσκλήσεις διεύρυνσης της πλειοψηφίας, με το φλερτ προς την Ένωση Κεντρών, πολύ καλά λόγια προχτές από τον, για ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, από τον κύριο Φλαμπουράρη, με την κουβέντα για την ανάγκη να βρεθεί ένα περιβάλλον συνένεσης και συνεννόησης με την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση δίνει ένα τόνο διεύρυνσης, να το πω έτσι, της πολιτικής στήριξης. Βάλατε πολλά θέματα που δεν είναι όμοια. Δεν είναι. Καταρχήν, η ανάγκη να υπάρχει σοβαρός διάλογος στη χώρα και η επιδίωξη της, παρά τις διαφορές, της συνεννόησης όπου αυτό είναι αναγκαίο και εφικτό ανάμεσα στα κόμματα που συγκροτούν την κυβέρνηση και σε κόμματα της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι επιβάλλεται από τις συνθήκες που περνάμε. Οικονομική κρίση, προσφυγικό, τρομοκρατικές επιθέσεις, αστάθεια στη γειτονιά, πάρτε το παράδειγμα της ρωσοτουρκικής έντασης. Αυτά επιβάλλουν διαφορετικό κλίμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα... Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση σε αυτό και συνεχίζουμε στα άλλα. Ο αντίλογος από την πλευρά της αντιπολίτευσης είναι ότι ναι, όταν σε αντίστοιχες, όχι οι ίδιες, αλλά αντίστοιχες συνθήκες, με δυσκολίες μεγάλες στα οικονομικά ζητήματα κτλ., ζητήθηκε από την πλευρά, από τις τότε κυβερνητικές δυνάμεις στήριξη και συνένεση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε. Δεν ήρθε ποτέ. Κοιτάξτε, δεν μιλώ για συνένεση, αλλά για να απαντήσω στην καρδιά του ερωτήματός σας. Πρέπει να φύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο του Σκόρδο Κρεμμύδη. Πρέπει να τον σπάσουμε. Δεν υπάρχει κόμμα που στο παρελθόν να μην έχει συμβάλει σε αυτό που πρέπει να υπερβούμε. Είτε με υπερβολικές υποσχέσεις που ήταν παραπάνω από τις δυνατότητες υλοποίησης. Δεν υπάρχει κόμμα. Δεν υπάρχει κόμμα που να εξαιρείται από αυτό. Είτε με παραπάνω ένταση στην αντιπαράθεση, στην πολιτική, εκεί όπου υπήρχαν διαφωνίες. Εγώ επισημαίνω μια ανάγκη που πιστεύω ότι το ζητάει και ο κόσμος αυτό. Ο Μαχαλοκαυγάς, το Σκόρδο Κρεμμύδη, το λέω όχι επειδή είμαι αντιπολίτευση, ακόμη και αν συμφωνώ, δεν πείθει πια. Δηλαδή, έχουμε τώρα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ποτάμι, που ψήφισαν μια συμφωνία που είναι πάρα πολύ λεπτομεριακή στο τι πρέπει να γίνει, ειδικά τους πρώτους μήνες,
και αρνούνται την εφαρμογή της συμφωνίας που τα ίδια ψήφισαν, ενώ πίεζαν μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας, ψηφίστε τη συμφωνία να είναι και ό,τι να είναι. Τώρα, για την καρδιά του ερωτήματος του κοινού και της κυρίας Αναστασοπούλου και της δικής σας. Έχουμε μια σταθερή πλειοψηφία. Δεν θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση κινδυνεύει με τα νομοθετήματα που έρχονται το πρώτο δίμηνο του 2016, ασφαλιστικό, φορολογικό κτλ. Δεν το νομίζω αυτό. Και επίσης πιστεύω ότι κάθε βουλευτής από τους 153 πρέπει να βγάλει από το μυαλό του την ιδέα ότι εγώ μπορώ να κάνω το κομμάτι μου, να καταψηφίσω, γιατί κάποιοι άλλοι θα βρεθούν και θα ψηφίσουν στη θέση μου. Δεν υπάρχει αυτό. Έχουν εκλεγεί όλοι μετά τη συμφωνία, έχοντας δεδομένο το πρόγραμμα, ένας βουλευτής που θεώρησε ότι υπερβαίνει τις δυνατότητές του το να ψηφίσει κάποια πράγματα που ήταν μέσα στο πακέτο, προς τιμήν του, και είπε τα ήξερα, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, και παραιτήθηκα. Τότε την Ένωση Κεντρών, γιατί τώρα, τη φλερτάρετε, κύριε Παπαδημούλη? Δεν το ξέχασα αυτό που μου λέτε. Κατά τη γνώμη μου, κυρία Αναστασοπούλου, η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου, δεν έχει λόγο να παρακαλάει κανέναν. Κανέναν. Από την πρώτη στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση είπαν, είμαστε ανοιχτοί στην δυνατότητα συνεννόησης, γιατί το χρειάζεται η χώρα. Είμαστε ανοιχτοί στην διεύρυνση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είτε σε επιμέρους θέματα, είτε σε γενικότερα. Είτε σε γενικότερα, και θα παραμείνουμε σταθεροί σε αυτή την επιδίωξη, χωρίς να παρακαλάμε κανέναν. Και ήδη υπάρχουν δείγματα που δείχνουν ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να προωθεί μέτρα δημοκρατικού εξυγχρονισμού της κοινωνίας, όρημα, αναγκαία εδώ και καιρό, ακόμη και όταν ο μικρός εταίρος της κυβέρνησης, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, διαφωνούν. Πριν από στην πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα, ο νόμος για την ηθαγένεια ψηφίστηκε παρά το ότι διαφώνησαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες από άλλα κόμματα της τότε αντιπολίτευσης. Πρόσφατα το σύμφωνο συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια ψηφίστηκε από μια ευρία πλειοψηφία. Εκεί υπήρχαν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εψήφισαν. Μεταξύ των οποίων και οι δύο έχουν εκφραστεί θετικά, ο ένας με ψήφο και ο άλλος με δήλωση. Και αυτοί οι δύο που διεκδικούν την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Διότι πρέπει να φύγουμε από την ταύτιση των ενιών συγκυβέρνηση και συνεννόηση. Άλλο συγκυβέρνηση, άλλο συνεννόηση. Και να προσθέσω και κάτι ακόμη. Εκεί είναι όμως. Βλέπω να γίνεται μία συζήτηση γύρω από την οικουμενική. Και ο κύριος Λεβέντης, ο οποίος ήταν για χρόνια, τον αντιμετώπιζε ο κόσμος ως μία προσωπικότητα που προσπαθεί, παλεύει να μπει στη Βουλή με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Το θυμάμαι να καταργέται. Και να ζητάει να πεθάνουν ο Μητσοτάκης, ο Παπανδρέου, οι συγγενείς τους, τα σόγια τους. Ο ίδιος είναι. Λοιπόν, κατάφερε να μπει στη Βουλή, προτείνει τώρα οικουμενική και ορισμένοι τον έχουν κάνει θεό και ρυθμιστή της πολιτικής ζωής. Μα σοβαρευτούμε. Οικουμενική κυβέρνηση δεν χρειάζεται ο τόπος, διότι σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία κάποιος, η αντιπολίτευση, πρέπει να ελέγχει την κυβέρνηση. Και δεύτερον, την οικουμενική κυβέρνηση δεν την ζητάει, δεν την προτείνει, δεν την επιθυμεί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Αυτή η αποθέωση του Λεβέντη και η προσπάθειά του να γίνει ρυθμιστής επειδή προτείνει οικουμενική, εμένα μου φαίνεται παράξενο. Ωραία, πιθανότητα, κύριε Παπαδημούλη, πιθανότητα συνεννόησης, όπως το είπατε κι εσείς, με οποιοδήποτε τρόπο. Με την Ένωση Κεντρών, βεβαίως, στο προγραμματικό πεδίο υπάρχει. Πιθανότητα συνεννόησης και ανάγκη συνεννόησης υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, παρά τις μεγάλες μας διαφορές, πλην της Χρυσής Αυγής. Θεωρήθηκε παράξενο πριν λίγες μέρες στη χώρα και αρκετοί συνάδελφοί σας το καυτηρίαζαν κιόλας και ανέπτυξαν και σενάρια συνωμοσίας το ότι ένας πρωθυπουργός, ο Τσίπρας, επικοινώνησε με έναν πρώην πρωθυπουργό, τον Καραμαλή, σε μια στιγμή οριακή για τη χώρα, στις διαπραγματεύσεις. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι είναι αλλού. Τέτοιες επικοινωνίες και δημόσιες πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να πυκνώσουν.
Και μόλις η Νέα Δημοκρατία ολοκληρώσει και τον κύκλο των εσωτερικών της αντιπαραθέσεων και αποκτήσει ηγεσία, νομίζω ότι και η Βουλή και η συσκέψη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και άλλες μορφές επικοινωνίας και αναδύο των πολιτικών αρχηγών πρέπει να πυκνώσουν, και εκτιμώ ότι ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, θα πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό θα ήταν και μια πρωτοβουλία. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε. Βλέπετε τις προχθεσινές δηλώσεις Σόιμπλε. Η Ευρώπη δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες για το προσφυγικό. Υπάρχουν χώρες όπως η Ουγγαρία που τις καταγγέλλει το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΗΕ. Υπάρχουν χώρες όπως η Τουρκία που υπέγραψε μια συμφωνία. Υπέγραψε μια συμφωνία την οποία δεν τηρεί και της ασκείται ήδη κριτική από τις Βρυξέλλες. Και ο κύριος Σόιμπλε για τους δικούς του λόγους επέλεξε να τα ρίξει στην Ελλάδα χαϊδεύοντας τις άλλες χώρες. Πιστεύω ότι υπάρχει και το στοιχείο της εσωτερικής σκοπιμότητας, της εσωκομματικής, αν δείτε και το κομμάτι του πώς μιλάει για τη Μέρκελ, αλλά υπάρχει και κάτι βαθύτερο. Ο κύριος Σόιμπλε δεν του αρέσει η χώρα μας, το δείχνει, δεν του αρέσει το πώς ψήφισαν οι Έλληνες, δεν γουστάρει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως έχει σχέδιο. Θέλει μια Ευρώπη, μια Ευρωζώνη ακόμη στενότερη, πλήρως γερμανοκρατούμενη, ακόμη περισσότερο, όσο και αν είναι δύσκολο κανείς να το φανταστεί, θέλει ακόμη πιο γερμανοκρατούμενη η Ευρώπη. Είναι η υπηρέτηση του σχεδίου εννοείται της προηγούμενης περίοδου. Και χτυπάει την Ελλάδα για να στείλει ταυτόχρονα μήνυμα στους Πορτογάλους που έχουν προοδευτική κυβέρνηση, στους Ισπανούς που αναζητούν να αλλάξουν τον Ραχώη που έχασε στις εκλογές πάρα πολύ. Στέλνει μήνυμα στη γαλλική κυβέρνηση, στην ιταλική κυβέρνηση. Και φυσικά υπάρχει και η ανόητη προσέγγιση, η επικίνδυνη προσέγγιση, ότι μια στενότερη Σέγγεν θα λύσει το πρόβλημα. Στενότερη Σέγγεν σημαίνει καθόλου Σέγγεν. Και αυτό δεν θα είναι μόνο απαράδεκτο ως απάντηση στο προσφυγικό, θα καταστρέψει ένα από τα βήματα ενοποίησης της Ευρώπης που έχει όχι μόνο πολιτικές συνέπειες, αλλά και οικονομικές συνέπειες. Σας ακούω τώρα. Και γι' αυτό ακριβώς η Ελλάδα, να πω και μια φράση παρακαλώ, ακόμη. Η Ελλάδα πρέπει από την άμυνα να περάσει την επίθεση. Λέγοντας βεβαίως έχουμε και αδυναμίες και καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση του προσφυγικού, αλλά ποια άλλη χώρα έχει δεχθεί 1 εκατομμύριο πρόσφυγες μέσα σε ένα χρόνο. Και εν πάση περιπτώσει. Όχι, το λέω και περισσότερο να μην. Ναι. Κλωτσιόμαστε μεταξύ μας. Και εν πάση περιπτώσει, μας έχουν δώσει, μας έχουν στείλει από τη Frontex ούτε τους μισούς από όσους έχουν δεσμευτεί ότι θα στείλουν και λιγότερη τεχνική βοήθεια. Εμείς ζητάμε τεχνική βοήθεια. Εμείς ζητάμε τα ελληνικά σύνορα που είναι και ευρωπαϊκά να έχουμε μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Από την άποψη αυτή, λοιπόν, επειδή το συνδέεται και το εσωτερικό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και με τα ευρωπαϊκά, σε αυτή τη φάση, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα με τον Διάβα, καθώς κλείνει η χρονιά, θα λέγατε ότι. Συγγνώμη. Θα λέγατε ότι. Με τις υγείες. Να είστε καλά. Το περιβάλλον για να προχωρήσουμε και στα ζητήματα της διαπραγμάτευσης. Γιατί θέλω να το δούμε λίγο και το θέμα με το ασφαλιστικό. Αλλά και για να ανοίξει κουβέντα για το χρέος. Το περιβάλλον σήμερα είναι ευνοϊκότερο για τη χώρα. Έχει αποκτήσει μια παρουσία και μια σχέση που την κάνει πιο δυνατή για να συζητήσει θέματα βαριά που είναι ανοιχτά από το μνημόνιο και ταυτόχρονα να μπούμε στην ιστορία του χρέους. Ή εξακολουθούμε και μας ένα καθεστώς δύσκολο πίεσης και τα λοιπά. Το λέω γιατί βλέπετε. Σας απαντώ ευθύτατα. Ευτυχώς οι απόψεις και οι επιδιώξεις Σόιμπλε είναι μειοψηφικές αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες. Χτες, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την οικονομία, ο κ. Ντομπρόφσκης, ο οποίος ανήκει στην ίδια πολιτική οικογένεια με τον κ. Σόιμπλε, μίλησε με θετικό τρόπο για τη χώρα μας και για το πώς υλοποιεί τη συμφωνία. Η εκτίμησή μου είναι ότι τα πολύ δύσκολα είναι πίσω μας. Ήδη, κύριε Λιρτζή. Τα πολύ δύσκολα είναι πίσω μας. Το πρώτο δίμηνο του 2016 έχουμε μπροστά μας 2 ακόμη κάβους, που είναι το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Εκτιμώ ότι θα τους περάσουμε. Αυτά δεν είναι τα πιο δύσκολα, νομίζω, κύριε Παπαδημούλη. Όχι, τα πολύ δύσκολα είναι πίσω μας, κύριε Αναστασοπούλου. Και σας βεβαιώνω. Η κυβέρνηση πρέπει να τρέξει. Πρέπει να τρέξει και να διαπραγματευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εκκρεμότητες, γιατί περίπου το Μάρτιο τελειώνει το 80%
του μνημονίου και ιδιαίτερα το δύσκολο δημοσιονομικό κομμάτι. Και αρχίζει μια περίοδος που θα έχει θετικές ειδήσεις. Απομείωση του χρέους, που όλοι πια συνομολογούν ότι χρειάζεται και το ερώτημα είναι πώς ακριβώς θα γίνει και πρέπει να γίνει. Και εδώ το δεν ουσιαστική, και ο ρόλος. Συν, θα σας πω και γι' αυτό. Το έχουμε... κρατάμε ως εκκρεμότητα, ναι. Γιατί ναι. Ήθελα να πω και μερικά ακόμη πράγματα καλά που έρχονται. Επίσης, η δυνατότητα των τραπεζών να δανείζονται με μηδενικό επιτόκιο και όχι με 1,5% όπως δανείζονται τώρα, κάτι που μπορεί να βοηθήσει τη ρευστότητα. Η έναρξη με μηδενική συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου και με διπλάσια προκαταβολή του καινούριου ΕΣΠΑ, που μπορεί να βοηθήσει την τόνωση επενδύσεων. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, το νέο αναπτυξιακό σχέδιο. Εκεί που κατά τη γνώμη η κυβέρνηση πρέπει να τρέξει καλύτερα και να βελτιώσει και την διοικητική της επάρκεια, είναι στο να διαμορφώσουμε την απλοποίηση εκείνη των κανόνων και να προχωρήσουμε εκείνες τις αλλαγές που θα καταστήσουν την Ελλάδα πιο φιλική σε επενδύσεις, ιδιωτικές και όχι Μάλιστα. μόνο δημόσιες, και εγχώριες η ερώτηση και ξένες. Έρχεται από μόνη της. Πόσο Γιατί αυτό, αυτό είναι ο μόνος τρόπος να μειώσουμε την ανεργία. Είναι και σαφές, αλλά όταν... Και αυτό είναι εφικτό. Ότι όταν υπάρχουν κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση που ταυτόχρονα υπουργικά στελέχη σου λέει, εγώ δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Στεναχωριέμαι που το κάνω. Δεν συμφωνώ, αλλά τι να κάνω γιατί είμαι υποχρεωμένο. Κύριε Λιριτζή, ας δούμε τι λένε οι άλλοι για μας. Ναι, αυτό λέω. Ωραία. Το περιβάλλον. Ας δούμε τι λένε οι άλλοι για μας. Έκθεση της Κομισιόν. Οι τελευταίες προβλέψεις της δημοσιεύτηκαν τον Νοέμβριο. Προβλέπουν ότι η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Τουρισμός. Οι Γερμανοί, που δεν είναι και τόσο φίλοι μας, προβλέπουν όλοι ότι το 2016 θα είναι χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, ο Γιάννης Στουρνάρας, πολιτικός αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός προηγούμενων κυβερνήσεων, ως διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, με την τελευταία του έκθεση, κάνει την ίδια πρόβλεψη. Ότι τα πολύ δύσκολα είναι πίσω μας και ότι από το δεύτερο εξάμεινο μπορούμε να γυρίσουμε μπροστά. Αυτό είναι κισμέτ. Θα γίνει εκ των πραγμάτων, όχι. Θα γίνει γρηγορότερα και ταχύτερα και μπορεί να εκπλήξει η ελληνική οικονομία με πιο ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από τους προβλεπόμενους, να τελειώσω τη φράση μου, αν προσέξουμε μερικά πράγματα. Η κυβέρνηση να τρέξει γρηγορότερα τις αλλαγές που έχει υποσχεθεί στην αλλαγή του πελατειακού κράτους, περιορισμό φοροδιαφυγής, περιορισμό γραφειοκρατίας, διαφθοράς, απλοποίηση νομοθεσίας, και να δώσει ένα σήμα το πολιτικό σύστημα πλην Χρυσής Αυγής, που πρέπει να παραμείνει απομονωμένη απολύτως από όλους τους υπόλοιπους, ότι σε μερικά πράγματα παρά τις διαφορές μας συνεννοούμαστε. Δηλαδή, εγώ ήθελα χτες η Νέα Δημοκρατία να βγάλει ένα σχόλιο εναντίον των άδικων και πολύ επιθετικών εναντίον της χώρας δηλώσεων Σόιμπλε. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, κύριε Παπαδημούλη. Πείτε μου για το Δέλτα Νητά, αυτό, να μας πει. Το Δέλτα Νητά αυτό θέλουμε ή όχι? Και είμαστε τόσο δυνατοί ώστε να διαπραγματευτούμε την παρουσία του ημί στο πρόγραμμα? Απαντώ. Η Ελλάδα από μόνη της δεν μπορεί να διώξει το Δέλτα Νητά. Δεν μπορεί. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπάρχει ήδη με βάση τη συμφωνία που έχει υπογραφεί ως τεχνικός σύμβουλος. Μέχρι το Μάρτι. Όχι, μέχρι το Μάρτι συμμετέχει κανονικά. Ναι. Λέω ότι υπάρχει. Και ως τεχνικός σύμβουλος. Ως τεχνικός σύμβουλος και στο τρίτο πρόγραμμα, στο τρίτο μνημόνιο που έχει υπογραφεί. Διότι το ζήτησαν οι Ευρωπαίοι και είναι κομμάτι της συμφωνίας. Αυτό που εκκρεμεί είναι αν το ίδιο το Δέλτα Νητάφ θέλει να συμμετάσχει και οικονομικά στο τρίτο πρόγραμμα. Και θα σας απαντήσω. Και σε αυτό το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του. Οι δηλώσεις των αρμοδίων Ευρωπαίων, χθες το επανέλαβε ο Ντομπρόφσκις, είναι ότι εμείς θα θέλαμε, οι Ευρωπαίοι θα ήθελαν, αλλά είναι δική του δουλειά να αποφασίσει. Εγώ λέω το εξής. Εάν τελικά οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί και οι σύμμαχοί τους και οι Κομισιόν θέλουν οπωσδήποτε το Δέλτα Νητάφ συνοδηγό των δανειστών και συμμέτοχο οικονομικά στο πρόγραμμα, τότε δεν μπορούν να το θέλουν ανακάρτ, πρέπει να δεχθούν επί της ουσίας και την άποψή του για το χρέος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι έχουμε?
έχουμε το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ να το παίζει σκληρό στο ασφαλιστικό, το φορολογικό, τα εργασιακά, τους Ευρωπαίους να το παίζουν σκληροί στο χρέος και να αθροίζονται αναλλαστικότητες. Έτσι δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Έτσι πολύ θέλουμε. Περισσότερο όταν το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ στην τελευταία του έκθεση λέει «Μα συγχωρείτε λάθος, εφαρμόσαμε μία λάθος συνταγή στην Ελλάδα και την πλήρωσαν οι Έλληνες». Εσείς, κύριε Παπαδημούλη, δηλαδή. Έτσι το θέλει και η Ελλάδα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα. Εγώ σας είπα, κυρία Αναστασοπούλου, τι ισχύει. Και ισχύει ότι δεν το έφερε στην Ευρώπη το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και στην Ελλάδα το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ η κυβέρνηση. Το βρήκε. Εμείς δεν μπορούμε μόνοι μας να το διώξουμε. Εάν οι άλλοι το θέλουν με το ζόρι και το ίδιο το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ αποφασίσει να μείνει, δεν μπορούν να το θέλουν αλλά καρτ. Πρέπει να δεχθούν και την άποψή του για το χρέος. Κατά τα άλλα, η δική μου άποψη, και πιστεύω ότι με αυτό που σας λέω εκφράζω και το κόμμα μου, είναι ότι η Ευρώπη πια έχει φτιάξει τους μηχανισμούς της και δεν, δεν χρειάζεται το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Αλλά δυστυχώς αυτή η άποψη, και θέλω να είμαι ρεαλιστής, είναι μειοψηφική αυτή τη στιγμή μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν το περιβάλλον μπορεί η κυβέρνηση να δώσει, να στραφεί σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, όπως είναι οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι, και να τους πει, παιδιά, εντάξει αυτά που λέει ο κ. Παπαδημούλης για το μετά, αλλά κι εγώ μείωση σύνταξη δεν έχει. Να το πει και να το κάνει εννοώ, γιατί κανονικά τώρα πρέπει να πληρώνουν το 13ο, τη 13η σύνταξη. Κύριε Λυριτζή, από όσα γνωρίζω, και γνωρίζω αρκετά, η κυβέρνηση προσπαθεί να υλοποιήσει τη δέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα στο ασφαλιστικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό είναι ανοιχτό στο τραπέζι. Τι εννοώ δέσμευση? Εννοώ ότι η χώρα, 5 κόμματα στη Βουλή, 230 βουλευτές δεσμεύτηκαν ότι το 2016 θα εξοικονομηθεί 1% του ΑΕΠ, 1,8 δις. Τώρα αναζητείται ο τρόπος ο καλύτερος. Δεν υπάρχει τρόπος τέλειος. Ναι. Και νομίζω ότι η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης μετά από 11 μειώσεις στις συντάξεις που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αναζητά ένα τρόπο που θα προστατεύσει τις χαμηλές και μεσαίες συντάξεις και την ίδια ώρα θα μεταρρυθμίσει το ασφαλιστικό, θα κάνει εκείνες τις αλλαγές που θα του εξασφαλίσουν μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα για να παίρνουν συντάξεις και τα παιδιά μας. Γιατί? Γιατί κακά τα ψέματα, και εμένα με ξέρετε, δεν μου αρέσει να λαϊκίζω. Όταν έχεις ένα ασφαλιστικό σύστημα πληγωμένο από 25% ύφεση, 1,5 εκατομμύριο ανέργους, εισφοροδιαφυγή, συν το κούρεμα των επαθεματικών από το PSI που χάθηκαν δεκάδες δις, το να παριστάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτα, δεν νομίζω ότι πείθει κανέναν. Πολύ περισσότερο είναι, αλλά δεν πείθει κανέναν το να ακούς το Σαμαρά και το Βενιζέλο, τους αυτούργους αυτής της πολιτικής, να φοράνε την προβιά του αντιμνημονιακού και να κλαίνε δίθεν για τις συντάξεις. Ας σοβαρευτούμε. Κύριε Παπαδημούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Παπαδημούλη. Και καλή χρονιά να έχουμε. Πιστεύω, πολλά. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη η επόμενη. Ότι το 2016, και το λέω ξέρω είμαι κόντρα στο ρεύμα, γιατί υπάρχει μια καθολική και σε μεγάλη πλειοψηφία απογοήτευση. Πιστεύω ότι τα πολύ δύσκολα είναι πίσω μας, ότι έχουμε ακόμη μερικούς δύσκολους μήνες μπροστά μας, αλλά η κυβέρνηση Τσίπρα θα βγάλει την Ελλάδα από το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο θα είναι το τελευταίο. Και εκλογές, για όσους ονειρεύονται κάθε τρεις και λίγο εκλογές, εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 2019. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδημούλη. Να είστε καλά. Μικρό διάλειμμα.